πέρασε σίγουρα από όλα τα πόστα, από όσο πιο πολλά μπόρεσα να περάσω σίγουρα. Οπότε εσίως θα πω ότι βρίσκομαι στη δουλειά 12 χρόνια. Πολύ γαμάτα χρόνια. Γρήγορα ήρθε η δικιά μου η εξέλιξη. Όχι γιατί ήμουν ο super wow, απλά σίγουρα ότι υπάρχουν και αυτές οι συγκυρίες που σε βοηθάνε να εξελιχθείς πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε από τα 12 χρόνια, τα 10 είμαι μπάρμαν στην πόλη μου. 10 πολύ ωραία χρόνια. Σε όλα μου τα χρόνια ήμουν πολύ τυχερός. Από τη μέρα που ξεκίνησα μέχρι και σήμερα, πιστεύω ότι είχα την τύχη με το μέρος μου και όλα τα πράγματα ήταν έτσι όπως θα ήθελα εγώ να έρθω. Σίγουρα, γιατί με ενθουσίαζε αυτό που έβλεπα, σαν πιτσιρικάς και εγώ μικρός ηλικία και βοηθός, σίγουρα με ενθουσίαζε όλο αυτό. Μου άρεσε η δημιουργικότητα, ότι όλη το μοτέρ μιας επιχείρησης ήταν αυτός ο άνθρωπος εκεί που πάλευε όλη αυτή την ώρα και έβγαζε ποτά, κοκτέιλ, καφέδες και όλα προς το χέρι. Το απεριτίβο για μένα δεν είναι μόνο ένα ποτό. Το απεριτίβο είναι ποτό, είναι σίγουρα συνδυασμός ποτού με φαγητού και σίγουρα συνδυασμός ποτού, φαγητού και παρέας. Είναι ένα σύνολο ποτό το απεριτίβο. Είναι η στιγμή της ημέρας στην οποία θα χαλαρώσεις τόσο όσο πρέπει και θα ξεφύγεις από τα προβλήματα της καθημερινότητάς σου και θα πεις σε ένα μικρό τουνελάκι και θα πεις OK, αυτό είναι. Θα χαλαρώσω, θα τσιπήσω, να πάρω λίγο την ενέργειά μου για να συνεχίσω το επόμενο της ημέρας. Νομίζω ότι το απεριτίβο στην Ελλάδα τώρα ξεκινάει. Δεν το έχουν εμπεδώσει κάποιοι, κάποιοι ακόμα δεν το γνωρίζουν, κάποιοι ακόμα δεν το έχουν ξεκαθαρίσει καθόλου στο μυαλό τους για το τι είναι, κάποιοι το έχουν πάει ήδη πάρα πολύ μπροστά και ίσως δεν βρίσκουν και το αντίκτυπο, αλλά εξαρτάται το πόσο γρήγορα πήγαν και αυτοί εκεί που είναι σήμερα και από το κοινό το οποίο έχουν στα μαγαζιά τους. Οπότε αν το κοινό τους χειροκροτάει και τους χαρίνει, σίγουρα θα μου κάνει πιο μεγάλα άλματα από όλους εμάς. Αλλά πιστεύω ότι είναι ακόμα πολύ άρχιο το απεριτίβο στην Ελλάδα. Έχει ακόμα να δώσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι αυτό που ήρθε να συμπληρώσει τα μαγαζιά μας και να δώσει μια διαφορετική πινελιά από όλο αυτό που ζούσαμε τόσα χρόνια. Σχετικά καινούριο για εμάς. Εννοείται ότι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω και εννοείται ότι υπάρχει στην αγορά πάρα πολλά χρόνια. Τώρα το μαθαίνουμε. Οπότε η ευθύνη προς το Aperol είναι να το δείξουμε σωστά στον κόσμο τι είναι το Aperol. Μαζί με το Aperol γνωρίζουμε καλύτερα και το τι είναι ένα spritz. Οπότε η ευθύνη είναι λίγο μεγαλύτερη γιατί τώρα ο κόσμος αρχίζει και το γνωρίζει, τώρα ο κόσμος το αποδέχεται, τώρα ο κόσμος δίνει επώνυμη ζήτηση σε αυτό που πίνει, ένα Aperol Spritz. Το καμπάρι, δεν έχουμε να πούμε πολλά για το καμπάρι, διαχρονικότατο, με το δικό του κοινό, εντάξει. Δυστυχώς είναι ένα ποτό τον άκρο που λέω εγώ, ή θα το αγαπήσεις ή θα το μισήσεις. Εκεί ερχόμαστε εμείς και ο δικός μας ο ρόλος σαν ambassador είναι το να δώσεις τις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις του καμπάρι. Δηλαδή ένα διαφορετικό ποτό, ένα διαφορετικό κοκτέιλ από αυτό που έχεις συνηθίσει, από αυτό που έχεις δοκιμάσει ίσως και σε έκανε να μην το αγαπήσεις. Οπότε και εκεί έχεις μια πολύ μεγάλη ευθύνη να φέρεις κόσμο πιο κοντά σε ένα πολύ ιστορικό ποτό. Ο όρος ambassador. Εγώ όπως βλέπω τον τίτλο του ambassador είναι ότι στην ουσία είσαι ένα ποτό με χέρια, πόδια, στόμα. Εκπροσωπείς ένα ποτό, είσαι το ποτό το ίδιο.
είσαι ο άνθρωπος που κουβαλά τις λεπτομέρειες αυτού του ποτού, την ιστορία του, το πώς φτιάχνεται, το πώς σερβίρεται, το πώς πρέπει να πίνετε. Ίσως έγινε και πιο μεγάλη η ζήτηση στον Ambassador, γιατί ίσως καταλάβαμε όλοι ότι χρειαζόμαστε αυτά τα άτομα. Το άτομο το οποίο εκπροσωπεί ένα ποτό και είναι εδώ για να μιλήσει γι' αυτό. Να πει την ιστορία του, να το διορθώσει, οτιδήποτε λάθος μπορείς να δεις. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λάθη, ο καθένας έχει την εκδοχή του. Απλά πιστεύω ότι ναι, ο Ambassador παίζει ρόλο πια στην αγορά, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι το ποτό που κυκλοφορεί συνέχεια ανάμεσά μας. Το σωστό Aperol Spritzing δυστυχώς είναι κάτι που ένα προβληματάκι το οποίο αντιμετωπίζουμε, γιατί μπήκε πολύ έτσι γρήγορα, έκανε ένα μπαμ. Ίσως θέμε και όλοι εμείς που είμαστε πίσω από τα μπαμ, ότι δεν πήγαμε στη διαδικασία, όχι όλοι εννοείται, εντάξει, απλά μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά, εννοείται αυτό, να γνωρίσουμε αυτή την γκάμα. Υπάρχει ένα λάθος, το σωστό Aperol Spritz, το οποίο το Aperol είναι και το ποτό το οποίο ανέδειξε αυτή την κατηγορία ποτού, ένα Spritz. Σίγουρα χρειάζεται ξηρό αφροδίνο, σίγουρα χρειάζεται ένα πίτερ. Στην προκειμένη ερώτηση, το Aperol πιστεύω ότι είναι το ποτό το οποίο το αναδεικνύει πιο γαμάτα από όλα τα υπόλοιπα και θέλει μια μικρή αρρώση με μια ελάχιστη σόδα, ποσότητα σόδας στο ποτό μας.